Κύριε Άφαντος, παραμένει ο δράστης του χθεσινοβραδινού φωνικού της Ορμίδιας με θύμα άντρα που έπεσε νεκρός από πυροβολισμό. Η αστυνομία των Βρετανικών Βάσεων Δεγγέλιας διερευνά την υπόθεση. Θα πάμε στην περιοχή. Η Κατερίνα Ιωάννου είναι από νωρίς το πρωί εκεί συλλέγοντας πληροφορίες. Κατερίνα, καλημέρα. Καλημέρα, Γκάντια, κυρίες και κύριοι. 12 και πλέον ώρες και ο 46χρονος δράστης παραμένει άφαντος. Να σας πω, Γκάντια, ότι έχει στηθεί μεγάλη επιχείρηση από τις Βρετανικές βάσεις για τον εντοπισμό του, καθώς ο ίδιος φαίνεται να κρύβεται κάπου και να κρατά και το φωνικό όπλο, το όπλο δηλαδή που σκότωσε τον 52χρονο. Να σας πω ότι σύμφωνα με πληροφορίες του σταθμού μας, Γκάντια, ο δράστης φαίνεται να διέφυγε αμέσως μετά, αφότου και πυροβόλησε το θύμα. Έφυγε με συγκεκριμένο όχημα. Και τι εννοώ? Ότι πρόκειται για όχημα το οποίο ανήκει σε πελάτη και βρισκόταν για επιδιόρθωση στο συνεργείο του. Φαίνεται ότι άρα ο δράστης είναι αυτός που είχε το συνεργείο. Ναι, το συνεργείο κάτι ανήκει στον φερόμενο ως δράστη, ο οποίος αφού πυροβόλησε τον 52χρονο, τράπηκε σε φυγή, πήρε όχημα το οποίο βρισκόταν στο συνεργείο αυτοκινήτων που βλέπετε αυτή τη στιγμή πίσω μου και έχει εκτυλίχθηκε η άγρια δολοφονία, πήρε όχημα συγκεκριμένου πελάτη και διέφυγε. Να σας πω κάτι ότι σε μεγάλη ακτίνα αλλά και σε συγκεκριμένα σημεία που εκτιμά η αστυνομία των βάσεων ψάχνουν τα ίχνη του. Είναι και αυτό το οποίο σας έχω πει, ότι τράπηκε σε φυγή μαζί με το φωνικό όπλο. Ωστόσο, ψάχνουν να εντοπίσουν τα ίχνη του μέχρι και αυτή την ώρα. Λοιπόν, να σας πω ωστόσο ότι ψάχνει και τα αίτια που οδήγησαν στον διαπληκτισμό και στη συνέχεια στην άγρια δολοφονία. Φαίνεται ότι οι δύο τους είχαν οι οικονομικές διαφορές. Φαίνεται ότι ένας εκ των δύο χρωστούσε ένα χρηματικό ποσό στον άλλον. Υπήρξαν και απειλές, αν θέλετε, προς συγκεκριμένη κατεύθυνση του θύματος προς τον δράστη, σύμφωνα πάντα και με τις πληροφορίες. Και κάπου εκεί τα αίματα οξύνθηκαν με τον 46χρονο να βγάζει όπλο, το οποίο εκτιμάται ότι πρόκειται για κυνηγετικό όπλο, και να τον πυροβολεί εξ επαφής. Ναι. Και θύμα και δράστης κάτι αγνωρίζονταν καλά. Ναι. Ναι. Απλά για το εξ επαφής που μας είπε στο κεφάλι, και δεν ξέρω αν έχει ταυτοποιηθεί ήδη το θύμα. Γιατί μέχρι πριν από λίγο... Αυτή την ώρα ναι. Κάτι... Αυτή την ώρα, Κάτια, γίνεται η διαδικασία ταυτοποίησής του. Υπάρχει πληροφορία για το ποιο πρόσωπο φαίνεται να είναι. Ωστόσο, θα πρέπει να γίνει η διαδικασία ταυτοποίησής του, η οποία είναι αυτή την ώρα σε εξέλιξη, για να μπορούμε και εμείς να δώσουμε στην δημοσιότητα το όνομα του θύματος. Μάλιστα. Λοιπόν, ναι. Και κάποια στιγμή μας είπες ότι οξύνθηκαν τα πνεύματα, υπήρχε ένας καυγάς μεταξύ τους, ανέσυρε το κυνηγετικό όσο όλα δείχνουν, και μετά τον πυροβόλησε εξ επαφής και τράπηκε σε φυγή ο ιδιοκτήτης του συνεργείου εκεί, αυτοκινήτων, πήρε ένα από τα αυτοκίνητα εκεί που ήταν για επιδιόρθωση, προφανώς ήταν επιδιορθωμένο, και τράπηκε σε φυγή. Και τώρα έχει αποκλειστεί κάποια περίμετρος. Συνδράμουν και η αστυνομία Κύπρου. Εκεί είναι από τις βάσεις η αστυνομία. Αλλά δεν συνεπάγεται ότι είναι εκεί ο δράστης. Ερευνούν, ελέγχουν και οι αστυνομικοί. Ναι, Κάτια, έχει ζητηθεί και η συνδρομή της Κυπριακής Αστυνομίας εξ όσων γνωρίζουμε, διότι είναι αυτό που λες και εσύ, ότι δεν σημαίνει ότι ο δράστης βρίσκεται εδώ στην κοινότητα Ορμίδιας, στην οποία διαμένει. Ωστόσο, να σας πω ότι γίνονται ελέγχοι και στα οδοφράγματα, σε μια προσπάθεια να διαφανεί αν αφότου πυροβόλησε το θύμα πρόλαβε να φύγει μέχρι να ενημερώθει η αστυνομία των βάσεων, ενώ όσον αφορά και τις σχέσεις που είχαν θύμα και δράστης, να σας πω ότι γνωρίζονταν πολύ καλά και μάλιστα το θύμα υπήρχαν φορές που εργαζόταν εδώ στο συνεργείο και το θύμα είναι κάτοικος περιοχής. Διατηρεί ο δράστης. Και το θύμα.
Το θύμα, Κάτια, είναι 56 ετών. Σας μεταφέρω κάποια πράγματα με βάση επιφύλαξη, διότι αντιλαμβάνεστε ότι είναι σε διαδικασία τώρα η ταυτοποίησή του και είναι από το παραλίμνη. Μάλιστα. Λοιπόν, Κατρίνα...